Λόγω τιμής, δεύτερο μέρος, σημερινός καλεσμένος, ο κύριος Σωκράτης Κόκαλης. Κύριε Κόκαλη, υπάρχει δηλαδή μια σκανδαλολογία γύρω από την Τρακόμ χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε μομφή στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες ό,τι αφορά τον ΟΤΕ? Εγώ πιστεύω ότι όλες οι συμβάσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή ελέγχονται από τη δικαιοσύνη. Μα γι' αυτό και δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες, ούτε και γιατί μοιάζει. Γιατί η λέξη υπόδικος, ξέρετε, είναι λίγο σκληρή. Δεν θα την ανέφερα, δεν είχε τυπωθεί. Ναι, άλλο τι έχει τυπωθεί. Αυτή τη στιγμή η δικαιοσύνη ελέγχει αυτές τις συμβάσεις. Πιστεύω, επειδή ακριβώς αυτές οι συμβάσεις είναι πολύ συμφέρουσες και για τον ΟΤΕ και για την ελληνική οικονομία γενικότερα, ότι στο τέλος θα αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει κανένα σκάνδαλο. Πιστεύετε στους θεσμούς στην Ελλάδα? Βεβαίως και πιστεύω στους θεσμούς στην Ελλάδα. Και πιστεύω, όχι μόνο πιστεύω στους θεσμούς, αλλά πιστεύω ότι όλοι πρέπει να προστατεύουμε τους θεσμούς. Πιστεύετε ότι είναι οι θεσμοί που κάνουν τους ανθρώπους ή οι άνθρωποι που κάνουν τους θεσμούς? Τώρα αυτή είναι λίγο φιλοσοφική ερώτηση. Αρκετά δύσκολη και διλημματική. Αρκετά δύσκολη και διλημματική. Θέλετε να πείτε ότι λειτουργούν οι θεσμοί, παραφράσω την ερώτηση. Λειτουργούν οι θεσμοί στην Ελλάδα? Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην κοινή αγορά όπου σήμερα μπορεί κάποια ξένη βιομηχανία να έρθει και να έχει την απέτηση να πάρει παραγγελίες τηλεπικοινωνιακού υλικού. Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες σήμερα διοχετεύουν όλες τις προμήθειες τηλεπικοινωνιακού υλικού στις εγχώριες βιομηχανίες τους. Και αυτό το κάνουν ακριβώς για να τις ενισχύσουν. Επειδή όμως εδώ υπήρχε αυτή η σκανδαλολογία που λέτε κι εσείς και η οποία, εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν μπορείτε να κάνω κριτική σε αυτούς που... Θα δούμε στο δρόμο τι κατάληξη θα έχει. Θα δούμε στο δρόμο τι κατάληξη θα έχει. Για να κόψουμε, ας το πούμε, τις αιχμές αυτής της σκανδαλολογίας, εμείς στην τελευταία σύμβαση που υπογράψαμε με τον ΟΤΕ έχουμε βάλει έναν όρο. Και αυτή τη στιγμή, επειδή θέλω να πιστέψω ότι η εκπομπή σας έχει μεγάλη ακροαματικότητα και μας βλέπουν πολλοί Έλληνες, έχει μπει ένας όρος ο οποίος λέει ότι εάν υπάρξει σύμβαση τηλεπικοινωνιακού υλικού σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΟΚ που έχει φθηνότερες τιμές από αυτές με τις οποίες η Ιντρακόμ πουλάει στον ΟΤΕ και οι Ζήμενς βέβαια, γιατί είναι Ζήμενς Ιντρακόμ, τότε εμείς δεχόμαστε αυτομάτως να κάνουμε μια έκπτωση ούτως ώστε να έρθουμε στο επίπεδο των τιμών αυτών που θα εμφανιστούν ως φθηνότερες. Θέλω να πω με άλλα λόγια ότι αυτή τη στιγμή οι τιμές με τις οποίες η Ιντρακόμ πουλάει τηλεφωνικά κέντρα στον ΟΤΕ της αυτής ποιότητος και των αυτών δυνατοτήτων είναι οι χαμηλότερες από όλες τις άλλες χώρες της κοινής αγοράς. Και αυτό το λέω, βέβαια δεν θα σας το έλεγα σε μια ιδιωτική συζήτηση, θα μπορούσα να σας το έλεγα, αυτή τη στιγμή σίγουρα μπορούν να μας λόγω ακούν... Τιμής, αυτή τη στιγμή, λόγω τιμής, μας βλέπουν πολύ περισσότεροι από ό,τι οι δυο μας, μεταξύ μας που μιλάμε. Κοιτάξτε... Φαντάζομαι ότι έτσι είναι, δεν έχω κανένα λόγο... Όχι, είναι και μια πρόκληση. Δηλαδή, εάν κάποιος πιστεύει ότι εμείς πράγματι πουλάμε ακριβότερα στην Ελλάδα από ό,τι πουλάνε σε άλλες χώρες της κοινής αγοράς, δεν έχει παρά να φέρει μια τέτοια σύμβαση και αυτομάτως θα είναι ευεργέτης του ΟΤΕ. Γιατί εδώ μιλάμε, οι κατηγορίες είναι για πολλά δισεκατομμύρια. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και το πείδημα, όπως λέει το ρητό. Και η αντιμετώπιση του Ολυμπιακού ως προβληματικής επιχείρησης. Και η αντιμετώπιση του Ολυμπιακού ως προβληματικής επιχείρησης. Γιατί ο Ολυμπιακός δεν είναι προβληματική επιχείρηση. Μεταξύ μας. Και κρίμα είναι και είναι και απαράδεκτο για μια ομάδα με τέτοια ιστορία. Βέβαια. Βλέπετε στο μπάσκετ, ας το πούμε, φέτος ο Ολυμπιακός είναι δεύτερος στο πρωτάθλημα. Εάν επιμείνω λίγο ακόμα, έχω την εντύπωση ότι και εσείς και εγώ και οι τηλεθεατές μας θα χάσουν τα μάτς. Γι' αυτό θα σας ευχαριστήσω από καρδιάς που ήρθατε στο λόγο τιμής. Θα σας ευχαριστήσω και για το λόγο και για τη τιμή που μου κάνατε. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.